και το 2020 οι άνθρωποι δεν χωρίζουν για το τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος το ένα, τι θα πει ο κόσμος το άλλο, όταν πεθάνει στην τάφο σου γράφει «Ο κόσμος είπε». Ρουτίνα νέο επεισόδιο. Μίλα καθαρά. Σαββατοδουλειές για διακοπές. Σε ρωτάω, διάολε, εσύ το καθαρίζεις το σπίτι πριν φύγεις για διακοπές ή... Ό,τι βγει από την πόρτα όταν γυρνάς. Ένα ουίσκι κι αυτή είναι πρωί. Αλέκο, δεν την... Αλέκο, πιάσε τη σφουγγαρίστρα 3/4. Τι είναι τρι... Καλά είναι και αγάπη, σ' αγαπάω πραγματικά εγώ τώρα. Τη σχώσω μία με τη σφουγγαρίστρα στη μάπα. Αφού θα φύγουμε διακοπές, δεν περνάει σκόνη κάτω από τα παράθυρα. Δεν περνάει σκόνη κάτω από τις πόρτες. Άμα είναι να μην στρώνουμε το κρεβάτι επειδή θα ξανακοιμηθούμε. Να μην πλύνουμε το πιάτο επειδή θα ξαναφάμε. Να μην χέσουμε και δεν πρέπει να τραβήξουμε καζανάκι γιατί θα ξαναπάμε. Να! Αντί να φτιάχνουμε τώρα βαλές, να κάνουμε τα ωραία μας σχεδιάκια. Να γουστάρουμε ωραία, να βρούμε καμιά παραλία, καθόμαστε εδώ πέρα να καθαρίζουμε. Τις παραλίες, αγόρι μου, άστε σε μένα. Κούραση εκεί να με πιέζεις μια ζωή. Από εκεί που έρχεσαι δεν υπάρχει νερό. Το θυμάσαι? Πώς να λειτουργήσω και σεξουαλικά δηλαδή. Το θυμάσαι? Πώς να μου βγει, δεν με βγαίνει. Like. Δηλαδή, μα ρωτήσω τώρα κάτι. Αν εγώ είμαι παντρεμένος και στείλω σε μια μικρή και μου απαντήσει, μα είσαι κούκλος, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να χάσεις βάρος και σ' ανεβάζεις, σε κάνει τούμπανο και μετά πας και κάνεις σεξ με τη γυναίκα σου και αυτή λέει ευχαριστώ, δεν σώθηκε μια στιγμή ένας γάμος. Υπάρχει δηλαδή άγχος αν είναι κέρατο και αν δεν είναι κέρατο. Είναι virtual κέρατο, δεν μετράει. Δηλαδή στέλνεις dick pic. Το τέτοιο σου και τη λες άνοιξε τι. Δεν είναι, απ' τη Θήβα είναι ένα αξιοθέατο. Γιατί εκεί ήμουνα, ήταν το βουνό της Θήβας πίσω. Είναι κέρατο. Κέρατο είναι αν την κάνει αναδημοσίευση στο τσίλι καφενείο. Να είμαι κι εγώ. Πάρε τη μαντήλη. Από τα μαλλιά, από τα μαλλιά. Θέλω να κορέψεις μια γυροβόλια. Δεν είναι όνειρο, είναι αλήθινο. Μ' αγαπάς, αγαπώ. Παναγιά μου, εγώ στην πανηγύρι τι θα γίνει. 15 Αύγουστο στη Ελμπασάν. Στα Γιάννενα πάνω. Πες μου ρε κούκλα μου, με σκάσες. Μια οικογένεια είμαστε, μια πόρτα. Συγγενείς έχουμε βγει. Πες μου τα προβλήματα που να έχεις. Είναι σεξουαλικά, σε ρωτάω γιατί το κουνά αυτό και το κοιτά. Το πρόβλημά μου είναι ότι... Πού να στο πω, δηλαδή... Αν εγώ είμαι το πέος, εντάξει, είμαι. Είμαι. Έστω ότι, που λένε οι μαθητοί. Αυτό, και ξαπλώνεις τα παπαράκια. Προσπαθεί. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνω. Ωραία. Πρώτη εξπερμάτιση. Να πω και στον κόσμο. Πρώτη εξπερμάτιση. Όταν μια κοπέλα λέει σε έναν άντρα κράτα το, τότε είναι που δεν το κράτα. Δηλαδή λειτουργεί αλλιώς. Αντίστροφα. Βέβαια. Δεν θα λες άστον. Άστον και τι κάνει! Ό,τι δεν ξέρει τι θα κάνει! Με την κυρία που είμαστε από πάνω και μετά λέμε: έχεις από Scrooge Food, έχω παραγγείλει χυμό στη ψυγείο, έχασα ενέργεια να πιω! Λοιπόν, θα φέρεις ένα stripper στη σπίτι. Stripper. Κυριακή μεσημέρι όταν τρώτε όλοι. Stripper! Αυτό θα σκάσει μύτη με κάτι τραγούδια. Who's that και. Να, 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 να. Αυτά τα twerk. Πώς τα κάνουν αυτά στα κλαμπ. Και κάθονται άνθρωποι με 15 ευρώ το ποτό από κάτω και πληρώνουν την κορεύτρια που φεύγει σε μισή ώρα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θα σκάσει μύτη με παπιονά και εσύ θα πας από πάνω εντυπωσιακά. Λες να ζηλέψει ή θα τον πάρει χώρο, ικανός είναι. Εάν δεν ζηλέψει και με αυτό, έχεις ζει όταν χάνεις 1-0 και είναι το 91 και πιάνει όλοι μέσα ρε, βολέ.
Στείλτε να στη δράμα. Από πού είναι, από Αλβανία, Αλβανία, πίσω. Υπερβολές, ρε Ραμόνα μου, να το σουτάρω, ξέρω εγώ. Θα τον είχα σουτάρει από τον πρώτο χρόνο. Λες και δεν ήξερα ότι θα καταντήσει έτσι. Δεν μπορώ να μείνω μόνη μου. Δεν μπορώ. Μήπως τη φταίξιμο είναι λιγάκι και δικό σου. Τι φαγητά του κάνεις, τι μαγειρεύεις. Μαγειρεύω. Πώς γράφεται καν. Παραγγέλνω, αγάπη μου. Αλλά κάνεις και παραγγέλνεις Scrooge Food, στην κορυφαία πλατφόρμα της αγοράς. Τι παραγγέλνεις όμως, υπάρχουν και αφροδίσια φαγητά. Ποια, δηλαδή. Χλαμιδομακαρονάδα έχετε φάει. Κοτόπουλο με κονδυλωμάτες, φοβερό, με σάλτσα. Σαλάτα γκλόρια ευλενόρια, τέλεια. Σιφιλόπιτα, γαμίδια, χνηστά, νικητώνε, είναι καλτσόνε. Απλά αυτό θέλει... Μετά πας αφροδισιολόγο που έρχεται σαν τον Ράμπο. Έρχεται έτσι. Μην ανησυχείς, σου λέει. Δεν είναι τίποτα. Και βάζει το μικροσκόπιο και αυτά τα βλέπει. Ταρα, 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 ταρα. Τα βλέπεις αυτά και κάνουν, παίζουν μπάσκετ. Ραμονούλα μου, όχι αφροδισιακά. Είναι αυτά. Αφροδισιακά, ναι, αυτά. Το Scrooge Food έχει, ναι. Είχε πάρει ο Ντάντι. Ναι, τα ξέρω, αλλά... Δεν ήξερα ότι αυτά... Παρήγγειλε τα τώρα. Κάνω παραγγελία επί τόπου. Μύδια χρυστά, καλαμαράκια, δύο πατάτες, γαριδούλες, φύγα. Ένα πράγμα σου ζητάω, να κάνεις απικρά και το κουδουνάκι. Μου έχεις φάει τη ζωή, καταλαβαίνεις. Πώς θα καταλαβαίνεις ότι έρχεσαι νέο βίντεο ρουτίνα. Αχαχαχα. Λάθη που κάνουμε εμείς, λάθη. Περιμένουμε με εσώρουκα τον άντρα μας. Και αυτός έρχεται, έχει χάσει 42 ευρώ στο κίνο και έρχεται με δαγκωμένη γωνία ψωμίου. Ναι, ναι. Και μπαίνει μέσα με μια μπύρα, την πίνει στη δρομοκάλια και εσύ... Έλα, σε δεν λέω, περίμενε. Δεν μπορεί να... Αγχώνεται, λέει, εγώ τώρα πρέπει να λειτουργήσω. Τι είναι έτσι αυτή. Και έτσι γίνεται... Άρα ελεύθερα, στα παρκάκια, κάτω, που λέει, όχι, σε δέντρο μέσα! Δηλαδή, όπου βρεθείτε, τη ασανσέρ, τη εταιρικό, με 9 άτομα! Μου έχει δώσει Ραμόνα συμβουλές, θα πάμε φυλακή, δεν πειράζει! Πρέπει εκείνη την ώρα, επειδή δεν είμαστε 18 χρονών, να πηδάμε γκαϊδούρι σε ανηφόρα, πρέπει όταν είναι έτσι, εκείνη την ώρα παντού, στα διόδια, στα διόδια, 2,80! Κράτα τα αρέστα κούκλα, δεν έχει σημασία! Όσοι είστε παντρεμένοι, αν θέλετε να χώσετε την γάμο σας, πρώτον θα είναι γκόμενα η γυναίκα, η γυναίκα είναι γκόμενα, είμαστε γκόμενες, πάντα θα είμαστε γκόμενες. Το γυναίκα δείχνει πώς θα πάει το σχέση, δηλαδή αν εσύ είσαι μαλάκας και επιθυμεί η γυναίκα να παραμείνεις, έτσι θα παραμείνεις. Άμα θέλει η γυναίκα να σε αλλάξει, έχεις δει μερικούς που τους γνωρίζουν με φόρμες και ξαφνικά τους βλέπεις με πουκάμισο, από μέσα τζιν, παπούτσι παντοφλέ, ξέρω εγώ, να πηγαίνει σε βάφτιση, γάμο, αραβόνα. Κέρατο θα φάτε, αλλά είναι καλύτερα να τρως κέρατο και να κλαις ένα πεντάρι στη Φιλοθέη, παρά σε μια καρσονιέρα στην Κυψέλη. Δηλαδή, έχεις κόρο να κλαις. Αχ, να λες. Με κόρη, τι φλακ, Θεέ μου! Έμπλεξα! Έδωσα τη ζωή μου σε αυτό τον άνθρωπο! Έκασα τα καλύτερα μου χρόνια! 9 μήνες δηλαδή! Αν είναι δυνατόν, ας βουτήξω στην πισίνα! Να βγαίνεις! Άμα είσαι σε μια καρσονιέρα στην Κυψέλη με ένα σκυλί, φύγε! Φύγε! Άσε με να κλάψω, να καταστραφώ! Πετραδάκι, πετραδάκι! Έχει διαφορά τι κρίμα! Και το έχετε δει, όταν φοράει ένας πλούσιος ένα εμπριμέ που κάνει στο μεριγέ παντελόνι, του πάει, το υποστηρίζει. Άμα δείτε κανένα μεροκαματιάρι να τα φοράει, η γυναίκα του δεν βλέπει που βγαίνει έξω σαν γύφτος. Εσύ όλα αυτά πώς τα ξέρεις. Έχω περάσει από πολλές δουλειές, κοπέλα μου. Δεν ήμουνα να περιμένω να φτιάξω νίκια, να φτιάξω μαλλιά, να κάνω τατουάζ, να κάνω σολάριουμ, να πάω στη κλαμπ, να ζήσω σαν άνθρωπο. Άννα, ψήσε τη καφέ και ξέρεις για να πιάσει. Πιάνεις την πρίγη, είπαμε. Και τη φέρεις 1, 2, 3, 4 φορές. Δεν είναι έδειξε την δαιμονία, δεν είναι... Κάνεις την πρίγη 1, 2, 3, 4 και κάνεις και εσύ έτσι. Τι να κάνω. 1, 2, 3, 4. Μετά κάνεις αυτό απότομα
να φύγει τη πνεύμα. Και σου λέει ότι φλιτζάνει καμιά φορά. Η μάνα της είναι στα αστρολογικά, εγώ είμαι στους καφέδες. Ναι, γιατί ήμουνα και έφτιαχνα σε καφενείο. Την παρίστα, δεν τρέπεσαι. Σε έβρισα. Που πάνε και ζητάνε, γεια σας, ένα ματσάτο μακουλίνο ματσαρατσέτο με έναν κύκνο από πάνω. Αφού θα το χέσεις. Κοίτα εσύ στο κύκνο, δεν είναι κύκνο. Έλλη κύκνο. Κόσω μια μπουνιά από κάτω, δεν σε φτιαχνώ. Ναι, φέρτο. Έλα, φλιτζάνι. Φέρτο. Πρέπει να το πω 22 φορές. Πες μου τι βλέπεις εκεί μέσα, ραμονούλα μου. Έχω άγχος. Πού θα πάτε? Ρέθυμνο. Με αμάξι. Με καράβι. Με καράβι. Γιατί? Δεν τον αφήνεις να πάρει τι άλλο δρομολόγιο. Να πάει πρώτα. Ναι, να πάει πρώτα. Να πάει πρώτα αυτός. Να πνιγεί. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα πάω με αεροπλάνο. Αβέκλαβιόν εγώ. Λοιπόν, ένα σίγμα σε σκέφτεται. Σίγμα που με σκέφτεται. Είναι Παναγία. Και ξέρει τώρα. Αλέκο πλύνει και αυτό. Εγώ να το πλένω αυτό. Σου έχω φέρει και κάτι από το σπίτι άπλυτα. Τώρα βρήκα ευκαιρία. Μα ρώτησε, ποιο σίγμα σκεφτόταν η Άννα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγμα, δεν έχουμε κανένα να σκεφτεί. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε στη μέση της ρουτίνας και Γιώργο... Λοιπόν, με ενημερώνουν από το κοντρόλ και με ρωτούν. Γράψτε από κάτω, κάντε hashtag, πώς τα λέτε οι νέοι. Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας της ρουτίνας μέχρι τώρα και γιατί. Ελάτε!